25 Δεκεμβρίου 1976, ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου, εις τον Ιερό Ναόν Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης. Δεύτε είδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Χριστούγεννα, εορτή Αγία, εορτή, η πρώτη εορτή, η αρχή των εορτών, η ρίζα όλων των εορτών, η Μητρόπολης των εορτών, όπως προσφυός ονόμασε τη σημερινή εορτή ο Ιερός Χρυσόστομος. Ιερά ακολουθία που ακούσαμε είναι μία από τας πλέον κατανυκτικάς ακολουθίας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας. Το απολυτίκιον, το κοντάκιον, η ύμνη, προπαντός δε ιεροί κανόνες που ψάλλονται, είναι ποιητικά αριστουργήματα που δεν τάχει κανένα δόγμα και καμία θρησκεία στον κόσμο, και αρκεί μόνο οι ύμνοι αυτοί να αποδείξουν ότι πράγματι η θρησκεία μας είναι θεία εξ Αποκαλύψεως. Ιδίως δε οι κανόνες είναι θεολογία και φιλοσοφία υψίστη. Τα νοήματά τους είναι πολύ μεγάλα. Και όχι μόνο τα νοήματά τους είναι δύσκολα και υψηλά, αλλά και η γλώσσα με την οποία εκφέρονται, ιδίως δε οι κανόνες, η γλώσσα των είναι ομηρική και πειδαρική, και ως εκ τούτου και λόγω νοημάτων και λόγω υψηλής εκφράσεως και αρχαίας γλώσσης είναι ακατάληπτα από τον πολύ λαό. Θεολογία και φιλοσοφία υψίστη. Η διάνοιά μας μικρά κάποια είναι ανίκανα να διαπλέψουν τον απέραντον αυτών ωκεανών του Πνεύματος. Δι' αυτό θα κατέθεμε από τα ύψη αυτά των υψηλών νοημάτων που περιέχουν οι ιεροί κανόνες, και ας μεταχειριστούμε προς φράση του καιρού μας, ας προσγειωθούμε προς τα χαμηλά, προς επίπεδα πρακτικά, και ας εξετάσουμε, αγαπητοί μου, τα συνθήκας υπό τας οποίας γεννήθη ο Χριστός. Δεύτε είδομεν πιστή που γεννήθη ο Χριστός. Η συνθήκη υπό τις οποίες γεννήθη ο Χριστός ως άνθρωπος είναι πολύ ταπεινή. Τι ευτελέστερον σπηλαίου, τι πτωχότερον φάτνες. Κι όμως, η συνθήκη υπό τις οποίες γεννήθη ο Χριστός θα ήθελαν να τονίσανε άλλες συνθήκες. Ο Θεός παντοδύναμος όπου είναι ο Χριστός θα ειδύνατο να γεννηθεί υπό άλλα συνθήκες. Ρίπτω μερικά σκέψεις προς εμάς. Θα ειδύνατο να γεννηθεί ως άνθρωπος, όχι ως βρέφος, ως άνθρωπος, σε ηλικία νέα. Μη σας φανεί παράξενο. Θα ειδύνατο να γεννηθεί χωρίς γυναίκα. Μπα, είναι δυνατόν να γεννηθεί άνθρωπος χωρίς γυναίκα? Κι όμως γεννήθη άνθρωπος χωρίς γυναίκα. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ως διηγείται το αθάνατο εμβλίο της βίβλου και ως διηγούνται όλη η θρησκεία του κόσμου. Αν κάνω μια έρευνα στα αρχαιότερα κείμενα του κόσμου, θα είδαμε ότι ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος, δεν γεννήθη εκκλινακός, γεννήθη αριστούργημα, καλλιτέχνημα, ίον καλλιτέχνημα. Ενεφανίστη στην γη επάνω στην αλκή της νεότητός του, λάμπων από ρεότητα και θείων κάλος. Και όπως ένα άγαλμα όταν αποκαλύπτεται παρουσιάζει όλη την έγλη του, ούτως και ο Αδάμ εν το παραδείσο παρουσίασε την έγλη του ολόκληρο. Όπως λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος εγεννήθη χωρίς γυναικός, κατά παρόμοιο τρόπο θα ειδύνατο και ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος να γεννηθεί χωρίς γυναίκα. Τα πάντα δύναται ο Θεός. Αλλά τότε γιατί γεννήθη υπογυναικός? Το λέει ο σημερινός Απόστολος. Γεννήθη υπογυναικός για να τιμήσει την γυναίκα. Διότι η γυναίκα στον αρχαίο κόσμο, προτού ακουστεί το κήρυγμα των βροντόφωνων του Ευαγγελίου, η γυναίκα δεν ήταν ύπαρξης ισότιμος με τον άνδρα.
γυναίκα εθερήτω ένα είδος κατώτερο, η γυναίκα στους αρχαίους κόσμους εθερήτω ένα εσχρόν αγγείον της νυχτός, ένα αγγείον ειδονών, η γυναίκα από πέμπετο από τον οίκον της με ανδήποτε αιτία, η γυναίκα ήταν περιφρονημένη. Αλλά εν το Χριστό, αλλά δια της γεννήσεως του Χριστού υπογυναικός, εν το προσώπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, ετιμήθη η γυναίκα. Και ο Χριστιανισμός πήρε τη γυναίκα που ήταν ακουρέλη, και δι' αυτό ακριβώς των λόγων εξ εστίνκτου οι γυναίκες αγαπούν περισσότερο τον Χριστό. Η γυναίκα, λέω, που ήταν ακουρέλη του αρχαίου κόσμου, την πήρε ο Χριστός και την έκανε αδελφή, την έκανε σύζυγον, την έκανε μητέρα και την ύψωσε μέχρι τα άστρα του ουρανού και έγινε η βασίλισσα των ουρανών. Εγεννήθη λοιπόν ο Χριστός υπογυναικός για να τιμήσει την γυναίκα. Εγεννήθη ο Χριστός εκ παρθένου. Άλλο θαύμα αυτό. Και γεννήθη εκ παρθένου, διότι η παρθενία ήταν κάτι άγνωστο στον αρχαίο κόσμο. Η δε πορνεία και η μοιχεία και τα πάθη, τα αισχρά οργίαζαν στον προχριστιανικό κόσμο. Εκείνες δε που είχαν αξία στον κόσμο των αρχαίων και ιδίως στον κόσμο των Αθηναίων, ήσαν επεριβόητε εταίρε που εδέσποζον εις την κοινωνική ζωή του κόσμου. Εγεννήθη, επαναλαμβάνω, εκ γυναικός για να τιμήσει την γυναίκα. Εγεννήθη εκ παρθένου για να τιμήσει την παρθενία. Εγεννήθη ο Χριστός ως βρέφος. Και γεννήθη ως βρέφος ο Χριστός και όχι εις άλλην την αηλικία για να τιμήσει το βρέφος. Διότι τα βρέφη, οι μικροί αυτοί άγγελοι επί της γης, τα βρέφη στον αρχαίο κόσμο ήταν υπάρξεις περιφρονητέ, εθερούντο ένα είδος ιδιοκτησίας του πατρός. Και βλέπουμε στην αρχαία Σπάρτη τα βρέφη τα οποία δεν ήρεσαν στον πατέρα, θα ήρπαζε ο πατέρας και τα ξεσφενδόνιζε στον περιβόητο τσιάδα. Εις δε την Ρώμη ακόμα χειρότερον, τα βρέφη τα οποία δεν συναρεστάει στον πατέρα, θα ήρπαζε ο πατέρας και τα πετούσε σαν γατάκια και σκυλάκια εις τους δρόμους και εις την Ήπεδρον και σκυλιά πεινασμένα και λύκοι κατήρχοντο εκ των Απενίνων ωραίων και κατέτρεγον αυτά. Εγεννήθη, επαναλαμβάνω, εκ γυναικός για να τιμήσει την γυναίκα. Εγεννήθη εκ παρθένων για να τιμήσει την παρθένο. Εγεννήθη εκ ως βρέφος για να τιμήσει το βρέφος. Δεύτε είδομαι πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ολίες ακόμα σκέψεις και τελειώνω την μικρά μα και σύντομα ταύτην ομιλία, αγαπητοί μου. Εγεννήθη ακόμα πού ο Θεός θα ειδεί να τον εκλέξει ή ονδήποτε τρόπο εκλογής. Θα ειδεί να τον γεννηθεί εις μια μεγάλη πόλη. Σπουδαία δε πόλη του αρχαίου κόσμου ακμάζουσε δια των πολιτισμών των, ήσαν αφενός μεν η Αθήνα, αφετέρου η Ρώμη, εκ τρίτου η Αλεξάνδρεια και η Αντιόχεια πέρα εις την Ασία. Δεν γεννήθη καμία από αυτήν πόλη. Όλα έχουν σημασία στο Ευαγγέλιο. Πού γεννήθη? Όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία συμπεδοποιήσουν είναι έκρωση Βαβυλώνος και διαφθορά μεγάλη και συμπίκνωση δαιμονική. Αλλά γεννήθη ο Χριστός σε μια μικρά άσημων πόλη, σαν τη Φλόρινα πάνω κάτω, μάλλον ένα χωριό όπως είτε η Βιτλέμ, 10 χιλιόμετρα έξω των Ιεροσολύμων. Εκεί γεννήθη ο Χριστός και το περισσότερο χρόνο της ζωής του έζησε σε πιο μικρό χωριό, περιφρονημένο χωριό, το πιο περιφρονημένο χωριό της Ιουδαίας, τη Ναζαρέτ, και γι' αυτό ο Χριστός δεν ονομάζεται Βιθλεμίτης, αλλά ονομάζεται Ναζωραίος. Και με αυτόν τον τίτλο παρέδωσε την ψυχή επί του Σταυρού. Εγεννήθη σε χωριό, τι μας διδάσκει αυτό? Μας διδάσκει ότι οι χωρικοί, ναι οι χωρικοί, οι βοσκοί, ναι οι βοσκοί, οι άνθρωποι της Υπαίδρου έχουν και αυτοί τα λατώματά τους, αλλά επειδή ζυμώνουν το χώμα της γης με τον υδρότα τους, δηλαδή τρώνε όλοι οι όκληροι άνθρωποι του κόσμου, διότι μία εργασία υπάρχει στον κόσμο, όλα είναι ψέματα και ο κόσμος και εντός λίγου δραματικά γεγονότα θα αποδείξουν ότι η ρίζα είναι ο Γεωργός. Όλοι εκείνοι οι Γεωργοί που σκάβουν τη γη και ζυμώνουν το χώμα με τον υδρότα τους είναι το ιερότερο των επαγγελμάτων. Είναι οι χωρικοί αυτοί που τρώγουν το ψωμί τους με τον υδρότο προσώπου τους, είναι πολύ τιμιότεροι από εκείνους οι οποίοι κάθονται μέσα στα αστικά κέντρα και δεν προσφέρουν τίποτα το θετικό εις τον πολιτισμό της ανθρωπότητος. Και ο Χριστός γεννήθη σε χωριό, να τιμήσει το χωριό.
και είναι τούτο ένας έμεσος έλεγχος της αστιφιλίας, η οποία ως γάγκρανα και πληγή κατακλείζει την ανθρωπότητα ολόκληρον. Και είναι γεγονός, εάν ανοίξουμε τους δέντρους της ιστορίας, ότι οι μεγαλύτεροι άνδρες, οι οποίοι διεκρήτησαν στα γράμματα της επιστήμας και σε οδήποτε κλάδων, εγεννήθησαν στη μικρά χωριά. Μυστήριο πράγμα. Η Βιθλέμ λοιπόν γεννήθη, όχι στην Αθήνα, όχι στην Ρώμη, όχι στα κέντρα τα μεγάλα τα αστικά, για να τιμήσει τα χωριά που είναι η δεξαμενή, ό,τι ωραίο και υψηλού υπάρχει στον κόσμο. Και βεβαίως ότι οι πολλοί που είμαστε εδώ στην Εκκλησία δεν θυμούμεθα την Αθήνα όπου σπουδάσαμε, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε μεγάλα. Θυμούμεθα αυτές τις άγιες ημέρες, τα μικρά μας χωριά, τα ταπεινά μας χωριά, τις καλύβες μας, τους δρόμους μας, όπου εκεί περπατήσαμε μικρά παιδιά και ακούσαμε τα κάλαντα της ωραίας τάτας ημέρας. Ω χωριά που αποθήκεται, ο Χριστός σας ευλογεί. Εάν δεν σας ευλογεί ο κόσμος, σας ευλογεί ο Χριστός. Και πάλι προς τη Βιθλέμ, και πάλι προς τη Ναζαρέτ, και πάλι προς την Ήπεδρον πρέπει να επιστρέψουμε. Βλέπετε αγαπητοί μου, ότι το Ευαγγέλιο είναι υψηλή θεολογία και φιλοσοφία. Και λένε μερικοί, πάμε στην Εκκλησία και να ακούσουμε. Άνθρωπε, δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτω από τα άστρα του ουρανού. Άλλο βιβλίο από το βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Και φιλοσοφία και ψυχολογία και κοινωνία και σωτηρία του παντός. Και μια τελευταία σκέψη. Εγεννήθη ο Χριστός. Δεύτε είδαμε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ο Χριστός ως Θεός θα έδινε τον εκλέξει ένα έξοχον τοπίο και έχει αυτή η σφαίρα της γης έξοχα τοπία, τα οποία δεν έχει ούτε η Σελήνη, ούτε ο Άρης, ούτε άλλο άστρο. Πίστης μακράδοντος είναι ότι η μικρά αυτή σφαίρα είναι το διαμάντι της δημιουργίας. Ό,τι ωραίων, ό,τι υψηλών, ό,τι λαμπρών έχει κλείει αυτή η σφαίρα της γης. Θα έδινε το λοιπόν να γεννηθεί ο Χριστός μέσα σε ένα κήπον θαυμάσιον, σε ένα δάσος πυκνών όπου ψάλουν τα ειδόνια. Θα είναι να τον γεννηθεί επάνω στους καταράκτας. Θα είναι να τον γεννηθεί, κατά τη φαντασία των αρχαίων Ελλήνων, επάνω στον Όλυμπο, στην κορυφή του Ολύμπου, όπου εγεννήθουν και έζων οι αρχαίοι θεοί μας. Όχι, ούτε στην κορυφή του Ολύμπου εγεννήθη, ούτε στα σόχθα του Νιαγάρα ποταμού, ούτε στα Σάλπης, ούτε σε ένα από τα άξοχα τοπία που έχει ο κόσμος, που είναι επάβλη των μεγάλων και υψηλών, αλλά γεννήθη πού. Το σκεφτήκατε, αδελφοί μου, που εγεννήθηκε. Εξέλεξε ο Θεός σπήλαιο, ένα σπήλαιο, ναι, σπήλαιο. Δεν μας διδάξει τι, μία αρετή η οποία λείπει. Και επειδή λείπει, θα γίνει ο τάφος της ανθρωπότητος. Μας διδάξει την λιτότητα, την απλότητα της ζωής. Ω καλύβες του πτωχού λαού μας, αξίζετε περισσότερον από τους ορνοξίστας της Νέας Υόρκης. Και ο Χριστός γεννήθη χαμηλά, μέσα στα σπήλαια. Δεν εγνωρίζαμε την ζωή. Μόνο όποιος γεννήθησε καλύβα, όποιος έκλαψε, όποιος πόνεσε, όποιος εμόχθησε, όποιος έζησε κάτω από σκυρά συνθήκα της ζωής, αυτός γνωρίζει το μυστικό της ζωής. Η στιγμή νεολαία, η οποία έχει όλα τα κομφόρ της ζωής, μέσα σε μια διαφθαρμένη κοινωνία, καταναλωτική κοινωνία, αυτή η κοινωνία είναι μακράν. Το σπήλαιον είναι σύνθημα μιας λιτότητος και μιας απλότητος στην ζωή, την οποία νησμάτιν κηρύττουν οι κυβερνήτες μας, αλλά ο λαός μας και όλοι μας εν γέννη έχουμε φύγει μακράν, διότι ζούμε σε μια κοινωνία με σύνθημα «φάγουμε, πίωμε, αύριο γαραποθνίσκουμε». Και μια ακόμα άλλη σκέψη, αδελφοί, και τελειώνω. Δεύτε, είδαμε πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός. Τα επαναλαμβάνω. Εγεννήθη εκ γυναικός, δεν τιμή στην γυναίκα. Εγεννήθη εκ παρθένου, δεν τιμή στην παρθενία. Εγεννήθη ως βρέφος, δεν τιμή στο βρέφος. Εγεννήθη εις χωριό, δεν τιμήσει τα χωριά. Εγεννήθη εις πύλαιον, δεν τιμήσει την λιτότητα και απλότητα της ζωής. Εγεννήθη ακόμα ο Χριστός πού? Σε στάβλο, σε στάβλο. Μάλιστα. Το σπήλαιον εκείνο το οποίο τον έξωθεν της Βιθλέμ και υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι προς τιμήν της πατρίδας μας, ότι οι Έλληνες μοναχοί ήρωες κρατούν το σπήλαιον αυτό προς δόξαν του ελληνισμού. Το σπήλαιον εκείνο το οποίο σήμερα είναι η Αγία Ελένη, επί το οποίο έκτισε μεγαλοπρεπέστατο ναό βασιλικής λαμπρών νεοαιώνων, και όπως πληροφορούμε φέτος άνω των 30.000 εκ πάσης γης συνέρευσαν για να προσκυνήσουν το σπήλαιον έτσι, το σπήλαιον εκείνο. Το σπήλαιον εκείνο τον χάνει, ήταν μαντρί, ήταν στάβλος, και εκεί μες το στάβλο πρόβατα και γίδια και ζώα και όνος και όνι και βόδια ήταν. Σύντροφοι τα ζώα, έχει σημασία αυτό. Ο στάβλος, ναι, ο στάβλος. Σύμβολο καταστάσεως του αρχαίου κόσμου. Ένα στάβλος κατήντησε ο άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε μέσω ανθρώπων ο Χριστός. Γεννήθηκε μέσω ζώων.
τα οποία συνεχόλιζαν την ζώδη, την κτηνώδη ζωή την οποία έζησε τότε ο κόσμος. Διότι ο άνθρωπος επλάστη να βλέπει τα υψηλά, αλλά ο άνθρωπος κατέπεσε και ο άνθρωπος κατήντησε ένα κτήνος, δίποδον κτήνος. Ο Υιός Χρυσόστομος, ομιλών επάνω στη σημερινή εορτή σε μια θαυμασία αποστροφή, λέγει πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο. Πώς θα σε ονομάσω άνθρωπο. Όταν λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κλωτσάς σαν το γαϊδούρι. Όταν αρπάζει σαν το λύκο. Όταν είσαι πονηρός σαν την Αλεπού. Όταν είσαι λέμαργος όπως η Αρκούδα. Όταν επιτίθεσαι όπως η Τίγρης. Όταν έχεις κακία μες στην ψυχή σου όπως η Καμήλα. Όταν χύνεις φαρμάκι σαν το Φίδι, πώς θα να σε ονομάσω άνθρωπο. Ζούγκλα η καρδιά του ανθρώπου, ζούγκλα η κοινωνία του, στάβλος, σήμα κατά τεθέ. Και μέσα στο στάβλο να γεννηθεί ο Χριστός, για να πάρει τον άνθρωπο, να τον υψώσει μέχρι τα άστρα του Χριστού ουρανού. Ω Χριστέ, ω Χριστέ, ω Χριστέ, ω Χριστέ, πέστε με οδήποτε άλλο όνομα, από το όνομα αυτά τα οποία σήμερα κυβερνούν και εξουσιάζουν τον κόσμο και τα οποία είναι πηγολαμπίδες μπροστά στο φωτεινό ήλιο. Δεν είμαστε παιδιά του Μάου, δεν είμαστε παιδιά του Λένιν, δεν είμαστε παιδιά του Μάρξ. Δεν είμαι τα παιδιά του Φρόιν, δεν είμαι τα παιδιά όλων αυτών οι οποίοι καυχόνται. Είμαι τα παιδιά του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Ω Χριστέ, ω Χριστέ. Όσοι πιστοί, δεύτε ειδωμένοι πιστοί που γεννήθηκε ο Χριστός. Η λάμψη στη ουρανία. Από τότε πόσα χρόνια περάσαν. Μετρήστε. 19 αιώνες περάσαν. Μάλιστα 19 αιώνες. Θα με ρωτήσετε πώς είναι ο κόσμος σήμερα. Πώς είναι ο κόσμος, εμένα ρωτάτε. Εάν σας απαντήσω με την γλώσσα των εμπόρων. Με την γλώσσα των βιομηχάνων, με την γλώσσα των επιστημόνων, με την γλώσσα της ανθρωπίνης πίστεως, γνώσεως, θα σας απαντήσω ότι ο κόσμος στην εποχή εξεπόψεως υλικού πολιτισμού έφτασε το ζενίτ. Κορυφή, ύψος, μέχρι τα άστρα έφτασε ο άνθρωπος, μέχρι τη σελήνη και τον άστρο. Αλλά εάν, το τονίζω, ο άνθρωπος δεν είναι γνώσης, αν ο άνθρωπος δεν είναι απλώς επιστήμη, εάν ο άνθρωπος δεν είναι χρήμα, ο άνθρωπος δεν είναι λίρες και δολάρια και μάρκα και ρούμπλια, εάν ο άνθρωπος δεν είναι απλώς νους, αλλά ο άνθρωπος είναι καρδία και προπαντός καρδία, και εμείς οι Έλληνες είμαστε προπαντός καρδία, εάν ο άνθρωπος είναι καρδία, είναι αρετή, τότε ο πολιτισμός αυτός, τον καμινά, το που υψώνονται οι μηχανίες μεγάλε και κάλυψαν τον ουρανό της γης, ο πολιτισμός αυτός, ο τεχνικός, είναι ψεύτικος πολιτισμός, ο πολιτισμός αυτός μηδενίζεται. Έντο εξ υπόψεως ηθικής και εξ υπόψεως δικής, αγαπητοί μου, είμαθα εις τον αδύρ. Επιστημονικός μεν στο ζενίθ, ηθικός όμως και πνευματικός εις τον αδύρ. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και δεν μπορώ να το εξηγήσω περισσότερο. Λέγω μόνο τόσο ότι ο πολιτισμός καταραίει, ηθικός και θρησκευτικός. Να πληπιστώμεν, όχι, 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 όχι. Δεύτερο είδαμε πιστοί που γεννήθη ο Χριστός. Υπάρχουν, ναι υπάρχουν, εις πείσμα των δαιμόνων. Ναι, υπάρχουν οι σπίσμα των δαιμόνων. Εδώ στη γωνιά αυτή που κατοικούμε, στη μαρτυρική γωνιά της Ελλάδος, υπάρχουν και άντρες και γυναίκες και παιδιά και επιστήμονες και αξιωματικοί και δασκάλοι και καθηγητές και αγρότες και βοσκοί και γυναίκες και μικρά παιδιά υπομάζια και ασπρομάλλοι γέροντες. Υπάρχουν που πιστεύουν Ιησού Χριστό των Ναζωραίων, των γεννηθέντων σπηλαίων, των παιδες Ελλήνων. Υμνείτε και περιψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. 26 Δεκεμβρίου 1976. Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου εις τον Ιερό Ναόν Αγίου Βασιλείου Φιλότα Αμιντέου. Αναχωρισάντων των μάγων. Εορτέ, ευσεβές εκκλησίασμα, εορτέ και πανηγύρις. Εορτέ, που δεν βαστάνε μια ημέρα ή δύο ημέρες, αλλά διαρκούν 12 ημέρες, μέχρι τον φώτον, μέχρι την επομένη ημέρα που εορτάζουμε την εορτή του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Η πρώτη εορτή ήταν χθες. Η χθεσινή εορτή, η μεγάλη αυτή εορτή της Χριστιανοσύνης, είναι η αρχή, είναι η ρίζα όλων των εορτών, των χριστιανικών εορτών. Χθες ήρθαμε εδώ εις τον ναό, στους ναούς, και
προσκυνήσαμε τον Χριστό ως βρέφος, ως θείον βρέφος. Ένα βρέφος που η μητέρα του, η πτωχιά μάνα του, δεν είχε πού να το βάλει και το ακούμπησε σε ένα στιφάτι, σε ένα μέρος δηλαδή καθαρό, όπου οι βοσκοί, οι χωρικοί βάζουν χορτάρι ξερό για να φάνε τα ζώα. Χθες ως θείον βρέφος προσκυνήσαμε τον Χριστό. Ποιος θα φαντάζεται ότι αυτό το πτωχό παιδί που δεν είχε κούνια, που δεν είχε πού να σταθεί, που δεν είχε σπίτι, που δεν είχε λεπτά, που δεν είχε τίποτε από τα μεγαλεία τα ανθρώπινα, που είχε μια πτωχιά μάνα που τον κατεδίωκε οι βασιλιάδες της γης, ποιος θα φαντάζεται ότι το πτωχό αυτό παιδί θα γίνεται μια μέρα ο βασιλιάς του κόσμου, ο πραγματικός βασιλεύς του κόσμου. Το θείο βρέφος προσκυνούμε. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων άνθρωποι προσκυνούν το θείο βρέφος και θα εξακολουθούν εις πείσμα των δαιμόνων να το προσκυνούν και πέρα ακόμα στην Αλβάνια, όπου ένας ελληνός τύραννος, ο Εμβέρ Κόντζας, δεν επιτρέπει, που εγκρέμισε τις εκκλησίες και τις έκανε αχούρι και κινηματογράφους και μουσεία, και εκεί μέσα στην Κοριτσά και στο Αγιορόκαστρο και στα ευλογημένα εκείνα μέρη που κατοικούν και καξαγλούρ κατοικούν μάρτυρες Έλληνες, και χθες είχαν ανοίξει στα σπίτια τους, μέσα στα καταγωγιά τους, σκοτεινά σιγά σιγά τα ραδιοφωνά τους, για να ακούνε από την πατρίδα το Χριστός γεννάτη. Καμία δύναμη δεν θα μπορέσει ποτέ να σβήσει την μεγάλη αυτήν εορτή της Χριστιανοσύνης. Εφόσον ανατέλει ο ήλιος και εφόσον λάμπουν στους ουρανούς τα άστρα και εφόσον τρέχουν οι ποταμοί και εφόσον υπάρχουν καρδιές που πιστεύουν στον Χριστό, δεν θα πάψει ο Χριστός να υμνείται και να δοξάζεται από βοράρ μέχρι νότου και από τολάς μέχρι δυσμόν. Και πάσα γλώσσα θα εξομολογηθεί ότι εις Κύριος εις Άγιος Ιησούς Χριστός. Αμήν. Το θείο βρέφος προσκυνούμε. Αλλά με ρωτήσετε, ποιος πρώτον προσεκίνησε το θείο βρέφος? Είναι ένα ερώτημα άξιο μεγάλης προσοχής. Ποιος τον προσκύνησε το θείο βρέφος? Πλούσιοι, μεγιστάνες, στρατηγοί, βασιλείς, σοφοί και επιστήμονες? Όχι. Όχι. Βοσκοί ήταν οι πρώτοι που εισπάσαν το θείο βρέφος. Ναι, βοσκοί. Αυτοί που τους περιφρονεί ο κόσμος. Αυτοί που ζουν στα βουνά και τη νύχτα φυλάνε τα κοπάδια τους από τους λύκους, αυτοί που οδηγούν τα κοπάδια τους στα λιβάδια και στα κρύα νερά, αυτοί που υποφέρουν για να προμηθεύσουν στον κόσμο το ολοκληρό και το ράθυμο, το κρέας το εκλεκτό και το τυρί και το βούτυρο και το μαλλί, αυτοί που σβήνουν. Εντός ολίγου δεν θα υπάρχει βοσκό στην Ελλάδα, θα γεμίσει η Ελλάδα από δικηγόρους. Μεγάλη δουλειά. Μεγάλη δουλειά. Βοσκός δεν υπάρχει. Ω θρησκεία, αιώνια θρησκεία. Αιώνια θρησκεία. Άρχισε η θρησκεία μας από τους βοσκούς άρχισε. Έχει μεγάλη σημασία. Άρχισε η θρησκεία από τους ψαράδες. Άρχισε η θρησκεία από τα μικρά παιδιά. Άρχισε η θρησκεία από τους ταπεινούς της γης. Και είναι δίδαγμα μεγάλο ότι ο Χριστός δεν κατοικεί στα παλάτια. Ο Χριστός δεν κατοικεί στα παραπιστήμια και στα σχολάστας μεγάλες. Ο Χριστός δεν κατοικεί όπου είναι η δύναμη, η βία, αλλά κατοικεί μέσα στις καλύβες των πτωχών. Κατοικεί μέσα στις καρδιές που είναι ταπεινές όπως η βοσκή. Είσαι ταπεινός, νιώθεις τον Χριστό. Δεν είσαι ταπεινός, δεν αξίζεις τίποτα. Ένας βοσκός, ναι, που επάνω στα βουνά της Πίνδου ηρώδευσα την πατρίδα και ξέρω καλά πώς σας μιλάω. Μέσα στις πολιτείες υπάρχουν τέρατα, επιστήμονες άθεοι, αλλά πάνω στα βουνά τα ευλογημένα μας υπάρχουν τσοπαναρέοι, υπάρχουν βοσκοί που μ' ακούν τα σήμαντρα να χτυπάνε, γονατίζουν και προσεύχονται. Αυτή είναι η Ελλάς, αυτή είναι η χριστιανή, αυτή είναι η πιστή του Χριστού μας. Όσοι πιστοί, όπως προλίγο ακούσατε εδώ, όταν προέβηβε στην χειροτονία των υποδιακών. Λοιπόν, οι βοσκοί
ηξιώτησαν πρώτοι να σπασούνε το Χριστό. Αλλά εκτός από τους βοσκούς και άλλοι κατόπιν ήταν και προσεκύνησαν το Χριστό. Ποιοι είναι αυτοί, λέει σήμερα το Ευαγγέλιο, είναι οι μάγοι. Οι μάγοι, μα τι δουλειά έχουν οι μάγοι. Ακούντας μάγους, δεν πρέπει, χριστιανοί μου, να πάει το μυαλό μας σε αυτούς τους μάγους και τις μάγισσες και τους γύφτους που γυρίζουν από χωριό σε χωριό και ξεγελούνε τους αφελείς ανθρώπους και τους αρμέγουν και τους εκμεταλλεύονται αγρίως. Όχι. Αυτοί οι μάγοι που γυρίζουν και εξαπλώνονται και η μαγεία όχι μόνο εδώ στην πατρίδα, όχι εδώ στην Φιλότα μόνο, αλλά ένα σημείο των καιρών και μέσα στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο και σε μεγάλες πολιτείες η μαγεία με μάσκα επιστημονική δρά και ουριάζει στον κόσμο. Λοιπόν, οι μάγοι αυτοί είναι όργανα, οι σημερινοί μάγοι και οι μάγισσες είναι όργανα του σατανά. Χθες μόλις ήρθα από την Αθήνα στη Μητρόπολη ήρθε μια κοπέλα. Κλάμα, θα αυτοκτονήσω, μου λέει. Γιατί θα αυτοκτονήσω, είμαι απελπισμένη. Χρόνια και χρόνια τώρα βλέπω ότι τα συνοικέσια ματαιώνονται. Έρχονται νέοι, χτυπούν την πόρτα, φεύγουν, διαλύεται τα συνοικέσια. Και η αιτία, μου λέγει, αυτού του πράγματος είναι ότι έχουν μου κάνει μάγια. Μου ρίψανε στο σπίτι ένα κουβάρι με κόκαλα, με κλωστές, με τρίχες, με κτένια. Και θα και πάω και δεν έχω πλέον καμιά πρόοδο στον κόσμο. Και θα αυτοκτονήσω. Τι είπες, της λέγω, θα αυτοκτονήσεις. Νομίζεις ότι τα μάγια μπορούν να διαλύσουν τον άνθρωπο? Πιστεύεις στο Θεό? Αν πιστεύεις στο Χριστό, τότε όχι ένας διάολος, όχι ένας μάγος, όλοι οι μάγοι, ναι μάγοι, όλοι οι μάγοι να μαζευτούνε και όλα τα μάγια να κάνουνε. Όταν σου έχεις καθαρά καρδιά και πιστεύεις στο Θεό και τα μάτια σου δακρύζουν και η καρδιά σου χτυπάει και λες το Κύριε μου, ελέησέ με, οι δαίμονες και οι μάγοι και οι μάγισσες διαλύονται σαν καπνός. Δεν πρόκειται λοιπόν, όταν λέει το Ευαγγέλιο, για τις μάγισσες του σημερινού καιρού. Οι μάγοι αυτοί ήταν άλλου είδους. Οι μάγοι αυτοί ήταν οι αστρονόμοι της εποχής. Ήσαν άξιοι επιστήμονες και σοφοί. Ζούσαν στα μέρη της Περσίας όπου ο ήλιος λάμπει και η ατμόσφαιρα είναι διαυγής και τα άστρα φαίνονται καθαρότερο το χειμώνα, το καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν, στα καθαρόν αυτών αέρα, στον περιβάλλον εκείνο, οι επιστήμονες αυτοί ανέβαιναν επάνω στις κορυφές των βουνών και όλη τη νύχτα κοιτούσαν το πανάρωμα του ουρανού. Όλοι οι αστρονόμοι του κόσμου είναι πιστοί. Δεν υπάρχει αστρονόμος άπιστος άθεος. Διότι τα άστρα του ουρανού είναι ένα από τα καταπληκτικότερα πράγματα του κόσμου. Λένε μερικοί ανόητοι ότι θα γκρεμίσουν σε εκκλησίες. Μάλιστα, μπορεί να γκρεμίσουν σε εκκλησίες. Μπορεί να μην υπάρχει πλέον εκκλησία στον κόσμο. Αλλά αυτά μπορεί να σβήσει τα καντήλια του όλου. Αλλά ο Χριστός έχει καντήλια άλλα που είναι πολύ ψηλά πάνω στον ουρανό. Και καντήλια που φωτίζουν τον κόσμο είναι τα άστρα του ουρανού. Λοιπόν, αυτοί οι αστρονόμοι πίστευαν στον Θεό και ξαφνικά μια βραδιά βλέπουν ένα άστρο να λάμπει πιο πολύ από όλα τα άστρα. Ένα άστρο ασυνήθους λάμψεως και μεγαλείου. Παραξενευτήκαν. Ανοίξαν τα βιβλία, ανοίξαν τις προφητείες και είδαν ότι το άστρο αυτό ή το προήνυμα της ελεύσεως του σωτήρου του κόσμου. Και όταν πια πίστηκαν ότι γεννείται ο Χριστός, τότε αυτοί οι μάγοι, οι επιστήμονες αυτοί οι αστρονόμοι, φόρτωσαν καμήλες με δώρα πολύτιμα, ανέβηκαν στις καμήλες, περπάτησαν βουνά και λαγκάδια, πέρασαν ποτάμια, κινδύνευσαν, γιατί τότε τα μέσα της κοινωνίας ήταν πολύ μικρά και υποτυπώδη και κατόπιν πολυμήνου ταξιδίου έφτασαν στα Ιεροσόλυμα και κατόπιν έφτασαν στη Βηθλεέμ όπου εστάθη ο αστήρ. Και εκεί προσεκύησαν τον Χριστό ύστερα από τους βοσκούς. Και άνοιξαν τους θησαυρούς και προσέφεραν χρυσάφι, σμύρνα και λιβάνι. Γιατί χρυσάφι? Για να δείξουν ότι ο Χριστός είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Γιατί η σμύρνα? Γιατί η σμύρνα είναι ένα αρωματώδες φυτό
με το οποίο, με το άρωμά του, τους νεκρούς τους ραντίζουν και μέχρι σήμερα στα μέρη της Ανατολής. Και όπως θυμάστε, όταν ο Ιωσήφ με τον Νικόδημο πήρε καθαρά σεντόνι, Σμύρνα και αλόι, ήλειψε το σώμα του Χριστού μας. Το χρυσάφι είναι ο βασιλεύς, η Σμύρνα είναι η Μεγάλη Παρασκευή και το λιβάνι μόνο στο Θεό. Δεν πρέπει να λιβανίζουμε ανθρώπους. Όχι. Δυστυχώς πάψαμε να προσκυνούμε Θεό και οι άνθρωποι λιβανίζουν, μικρούς και μεγάλους. Όπου είναι το συμφέρον, όπου υπάρχει, τότε τον βλέπεις τον άλλο που δεν γονατίζει να προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού, να λιβανίζει τον άλλο, όπως λέει ο κόσμος. Αλλά το λιβάνι, η λατρεία, ανήκει μόνο στο Χριστό. Χρυσάφι, Χριστέ, είσαι βασιλεύς. Σμύρνα, θα αποφάνεις δια την δόξα της ανθρωπότητος για την λύτρωση των αμαρτωλών. Και το λιβάνι, ζεις και βασιλεύεις τους αιώνας. Ταύτα, αγαπητοί μου. Και με τα ταύτα, οι μάγοι, λέγει το Ευαγγέλιο, ότι δεν γύρισαν στην πατρίδα τους, αλλά όχι από τον ίδιο δρόμο, από άλλο δρόμο. Γιατί από τον ίδιο δρόμο? Διότι εφοβούντο μήπως σε κάποιο μέρος του δρόμου καρτέρι του στήσει ο βασιλιάς και του σκοτώσει, γιατί τον υπάτησαν, τον γέλασαν και δεν επέστρεψαν να δηλώσουν που εγεννήθη ο βασιλεύς του κόσμου. Ταύτα, αγαπητοί μου, τα ολίγα είχα να σας πω. Μα τι μας διδάσκουν? Αυτοί οι μάγοι, αφήνω τους βοσκούς, αυτοί οι μάγοι θα μας δικάσουν. Αυτοί οι μάγοι θα μας δικάσουν σε ημέρα κρίσεως. Γιατί θα μας δικάσουν? Θα μας δικάσουν για τρεις λόγους. Πρώτον, πού ξεκινήσαν οι μάγοι? Από την Περσία. Η Περσία μέχρι την Παλαιστίνη πόσο είναι? Παρακαλώ, 2.000 χιλιόμετρα είναι. 2.000 χιλιόμετρα είναι. Από εκεί ξεκινήσαμε και ήρθανε. Καταλαβαίνετε τίποτε? Καταλαβαίνετε τίποτε? Να σας τα κάνω λιανά, να καταλάβετε. Λοιπόν, εάν υποθέσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα ήταν μια μόνο εκκλησά και μας λέγανε ότι η εκκλησά αυτή είναι πολύ μακριά, 1.000 χιλιόμετρα, ποιος από εσάς θα πήγαινε 1.000 χιλιόμετρα να πάει να στην εκκλησά? Ούτε ένα. Για το άτιμο λεπτό, για τις λίρες, για τα μάρκα, για τα δολάρια, για τα ρούμπλια, ξεκινάει ο άλλος και πάει μέχρι τα ανθρωπορυχεία του Βελγίου και χώνονται κάτω από τη γη 500-700 για τα λεπτά. Για τον Χριστό ποιος θα ξεκινήσει? Μπα, εδώ δεν έρχεται στην εκκλησά, να εδώ πάρτε μιζούρα, πάρτε μέτρο να μετρήσουμε. Πόσοι εδώ σήμερα χτύπησε? Εδώ είναι ο Χριστός, εδώ είναι το Θείο Βρέφος. Εδώ συνεχίζεται το μυστήριο, το μυστήριο, η Θεία Λειτουργία. Εδώ είναι ο Χριστός. Παίρνοντας στην εκκλησία, το πιστεύεις, έλα στην εκκλησία. Πάρε λοιπόν μιζούρα, πόσοι εδώ, πόσο απέχουν τα σπίτια εδώ? Ούτε 50 μέτρα. Ένας από στα 50 μέτρα κάθεται, άλλο στα 60 μέτρα κάθεται, άλλο στα 70 μέτρα κάθεται, παραπέρα όλοι. Ούτε 50 μέτρα δεν κάνω. Ενώ αυτοί οι μάγοι ευάδισαν 2.000 χιλιόμετρα για να πάνε να δουν τον Χριστό. Και αυτοί οι μάγοι θα μας δικάσουν. Θα δικάσουν εκείνους οι οποίοι ακούνε την καμπάνα και δεν εκκλησιάζονται. Αλλά θα μας δικάσουν και εξάλλης απόψεως οι μάγοι. Γιατί? Τους είδαμε τους μάγους να φορτώνουν τα σακιά τους, να γεμίζουν τα σακιά τους με πολύτιμο χρυσά. Και τα έδωσαν στον Χριστό. Στον Χριστό. Και αυτοί μας διδάσκουνε ότι και εμείς πρέπει να είμεθα ελεήμονες όπως είτο αυτοί. Να δώσουμε χρυσάφι. Ποιος δίνει χρυσάφι? Εδώ. Ποιος είναι ελεήμον? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο στη Φιλότα, στη Φιλότα, που κρύβουν τα λεπτά τους. Γέμισαν οι τράπεζες, αναστενάζουν τα ταμιευτήρια, χρύπτουν δεξιά και αριστερά τα άτιμα δολάρια και τις άτιμες λίρες και έχουν καταθέσεις. Έννοια σας. Έννοια σας. Κάτι θέλω να υπώ. Δεν σας το λέγω, διότι έχω κάποιο άλλο σκοπό που δεν σας το λέγω. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έτσι έχουν τα χρήματά τους αυτοί. Και χτυπάει ο πτωχός
Χτυπάει η χείρα, χτυπάνε τα ορφανά, χτυπάει το σχολείο, χτυπάει η εκκλησία, χτυπάει η πατρίδα η έρημη. Δραγμή! Δραγμή! Ούτε λερό στον άγγελό του. Τι χριστιανοί είναι αυτοί? Αυτοί οι μάχοι που ανοίξανε τους θησαυρούς του και έδωσαν τα πολύτιμα πράγματα. Αυτοί οι μάγοι, οι ελεήμονες και οι φιλάνθρωποι που ξεκίνησαν μακριά θα καταδικάσουν τους χριστιανούς του 20ου αιώνα, οι οποίοι ούτε χρυσόν, ούτε άργυρον, ούτε τίποτα δίνουν για τις ανάγκες του πλησίων, τις ανάγκες της εκκλησίας, τις ανάγκες της πατρίδας. Θα μας ελέγξουν οι μάγοι γιατί δεν εκκλησιαζόμεθα, γιατί πόδια έχουμε και πόδια δεν έχουμε. Θα μας αδιάξουν, θα μας ελέγξουν οι μάγοι εν ημέρα κρίσεως, γιατί πορτοφόλια έχουμε και πορτοφόλια δεν αδειάζουμε. Και όλα για τον εαυτό μας, για το τομάρι μας. Και θα μας ελέγξουν ακόμα οι μάγοι, αυτοί που ήταν μακριά από την Περσία να προσκύνει στο Θεοβρέφος, και για ένα καλό λόγο. Ποιο λόγο? Ότι αυτοί οι μάγοι δεν επέστρεψαν στην Περσία από τον ίδιο δρόμο, αλλά από άλλο δρόμο. Τι μας διδάσκει αυτό? Ότι πήγαν από άλλο δρόμο, όχι από το συνηθισμένο δρόμο, όχι από το δρόμο που πηγαίνουν όλοι οι άλλοι, αλλά από μακριά, για να αποφύγουν τον αυτό. Τι με δάσκουν? Ένα πράγμα. Αλλάξατε δρόμο. Ο Έλληνες, ο πλούσιοι, ο μικροί, ο πράσινοι, ο κόκκινοι, ο μαύροι, οδήποτε χρώμα, αλλάξατε δρόμο. Αν δεν αλλάξουμε δρόμο χαθήκαμε. Ο δρόμος που περπατάμε, ο δρόμος της φλαργυρίας, ο δρόμος της πορνείας, ο δρόμος της μοιχείας, ο δρόμος της πλεονεξίας, ο δρόμος της απιστίας, ο δρόμος της αθεΐας είναι φοβερός καταστροφή. Αλλάξτε δρόμο. Να αλλάξουμε δρόμο. Από άλλο δρόμο. Καινούριος χρόνος έρχεται, όλοι μας μικροί και μεγάλοι, να αφήσουμε τα πάθη, τα σκακίας, τα λατώματα και να πάρουμε καινούριο δρόμο. Το δρόμο που πήραν οι μάγοι για να έχουμε την ευλογία του Θεού. Συνοψίζω λέγω. Οι μάγοι φωνάζουν. 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 Εκκλησιάζεστε. Οι μάγοι φωνάζουν. Ελεείτε. Οι μάγοι φωνάζουν. Αλλάξτε δρόμο. Μετανοείτε. Άμποτες όλοι μας που είμαστε εδώ να ακούσουμε τη φωνή των μάγων, των μεγάλων αυτών επιστημόνων και αστρονόμων, να ακολουθήσουμε τον Χριστό για να έχουμε την ευλογία του Χριστού εις αιώνας αιώνων. Αμήν. 27 Δεκεμβρίου 1976. Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πατρός Αυγουστίνου εις τον Ιερό Ναόν Αγίου Στεφάνου Τελεμαΐδους. Σκληροτράχυλη και απερίθμιση της Θεοτισσοσύ έως πότε αντιπίπτεται το Πνεύματι το Αγίο. Σειρά ευσεβές εκκλησίασμα, σειρά εορτών και πανηγύριων κατά την περίοδον αυτήν. Άξονας δε πέρεξ του οποίου περιστρέφονται όλοι οι εορτές κατά τη διάρκεια των δεκαημέρων, άξονας λέγω είναι η εορτή των Χριστουγέννων, η οποία είναι η αρχή, είναι η πρώτη, είναι η ρίζα όλων των εορτών, των χριστιανικών εορτών. Προχθές Χριστούγεννα, χθες σύναξη της επαραγίας Θεοτόκου, προς τιμήν εκείνης η οποία εξιώθη να γεννήσει τον σωτήρα του κόσμου. Σήμερα δε είναι η Εκκλησία καλή να εορτάσουμε και να παρηγήσουμε τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου, ο οποίος έχει ως τίτλο, όχι ως τίτλο κενών περιεχομένου, αλλά ως τίτλο πλήρης περιεχομένου και ενίας, τον τίτλο του Πρωτομάρτυρος. Και επάνω στον τίτλο αυτό, στην ονομασία, την οποία έδωσε η Εκκλησία εις τον Άγιον Στέφανον, θα με επιτρέψετε να είπω, να εκθέσω μερικά σκέψεις. Μάρτης, πρωτομάρτης. Ό,τι ωραίον υπάρχει στον κόσμο απαιτεί τόλμη και θυσίας. Υπάρχουν ιδέες οι οποίες για να ριζοβολήσουν εις τον κόσμο απαιτούν μάρτυρας. Ως παραδείγματι, εδώ στον τόπο μας μια ιδέα που συγκινεί βαθύτατα των ελληνικών λαών είναι η ιδέα της ελευθερίας. Εκείνος δε ο οποίος πρώτος έψαλε το άσμα της ελευθερίας και δι' αυτό ονομάστη πρωτομάρτης της ελευθερίας είναι ως γνωστόν ο Ρήγας ο Φαραίος.
με το άσμα ότι καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Πρωτομάρτης ο Ρήγας ο Φαραίος έσπερε τον σπόρο του, εκ του οποίου εφύτρωσε το δέντρο της ελευθερίας. Και όχι μόνο ο Ρήγας ο Φαραίος, αλλά και όλων των μαρτυρικών μας έθνος, όπως είπε τις εκ των μεγάλων, κατά τον παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Ελλάς υπήρξε η πρωτομάρτης και η μεγαλομάρτης ελευθερίας των έθνων. Αλλά αν για την ελευθερία πρέπει κανείς να τολμά τα πάντα, πολύ περισσότερο υπάρχει ένα άλλο αγαθό, μια άλλη ιδέα, η ουδαία ιδέα η οποία βυθίζεται μέσα στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου και απλώνει τα κλαδιά της Ανατολή και Δύση. Και η ιδέα αυτή η οποία περιέχει ό,τι ωραίο και υψηλό στον κόσμο είναι η θρησκεία του Ναζωραίου. Δεν υπάρχει, το είπα, το τονίζω, δεν υπάρχει κάτω από τα άστρα άλλη ιδέα υψηλότερα, ρωμολαιότερα, ευγενεστέρα από την ιδέα την οποία εκήρυξε ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Για την ιδέα αυτή αξίζει πάς κόπος, πάσα θυσία. Άλλωστε το παράδειγμα το έδωσε ο ίδιος ο θεμελιωτής της Αγίας μας Θρησκείας. Ο ίδιος εμαρτύρησε. Εμαρτύρησε με το λόγο του, εμαρτύρησε με τα θαύματά του, εμαρτύρησε με το τίμιο του αίμα. Όταν ο ήχθη οδηγήθη ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου, τυράννου της Ιουδαίας, είπε εκείνο το αθάνατον λόγιον του. Και ποιον λόγιον του δεν είναι αθάνατον? Ότι εις τούτο γεννήμαι ή να μαρτυρήσω την αλήθεια. Γεννήθηκα εις τον κόσμο για να μαρτυρήσω υπέρ της αλήθειας, της υψής αλήθειας. Μάρτης ο Χριστός. Οι βράχοι του Γολγοθά εποτίσαν με το αίμα του το Άγιον. Και το δέντρο της θρησκείας μας είναι ποτισμένο όχι με απλώς με αίμα ανθρώπων, αλλά το αίμα του Θεάνθρωπου. Και ένα δέντρο, το δέντρο αυτό είναι αδύνατο πλέον να το ξεριζώσει άνθρωπος. Δέντρο που εποτίστη με το αίμα του Κυρίου. Δέντρο που απλώνει τα κλαδιά του Ανατολή και Δύση. Δέντρο γεμάτο από καρπούς και άνθη. Δέντρο το οποίο καμιά απολύτως δύναμης δεν θα μπορεί να ξεριζώσει. Όλα τα τσεκούρια, όλες οι φωτιές. Αδύνατο να το ξεριζώσουν, διότι ό,τι φυτεύει ο Θεός είναι αδύνατο να ξεριζωθεί. Και όπως το μητρικό φίλτρο, η αγάπη της μητρός είναι αδύνατο να ξεριζωθεί εκ του βάθους της ανθρωπίνης καρδίας, ούτω πως και η αγάπη του Θεού, και η αγάπη του Ναζωραίου, και η αγάπη της Θρησκείας είναι πράγματα ανεκρίζωτα. Επότισε ο Χριστός το δέντρο της πίστεώς μας δια του ίδιου αίματος και παραγγέλει στον κάθε ένα από εμάς, όσοι λεγόμεθα χριστιανοί. Και πρέπει να δικαιώσουμε τον τίτλο αυτόν του χριστιανού. Όσοι λέγω καλούμεθα και εμείς να είμαθα μάρτυρες στον κόσμο τούτο. Μάρτυρες μου έσαστε είναι η παραγγελία του Θεού. Μάρτυρες από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα. Μάρτυρες δια του στόματός μας. Έχει στόμα, μαρτύρησε για τον Χριστό. Όταν βρίσκεμε σε κύκλον αθέων, απίστων, οι οποίοι δεν πιστεύουν και βλασφημούν τον Θεό, τόλμησε εσύ να κάνεις το σημείο του Σταυρού, διότι τόλμη χρειάζεται σήμερα. Πόσοι και πόσοι κάθισαν στο τραπέζι το έτος αυτό χωρίς να κάνουν το σημείο του Σταυρού, αυτοί εορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και απλώς η μεγάλη αυτή εορτή είναι μια γαστρονομική εορτή χωρίς περιεχόμενο. Έχεις γλώσσα, κάνουμε την γλώσσα σου σπαθή. Και ομολόγη παντού όπου και βρίσκεσαι, είτε στο εργοστάσιο, είτε στο γραφείο, είτε στο στρατόνα, ή σε οδήποτε τομέα του έθνος, η γλώσσα σου να ψάλει ύμνο προς τον εσταυρωμένο. Έχεις χέρια, κάνε το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Έχεις πορτοφόλια, άνοιξε τα πορτοφόλια σου, όπως οι μάγοι, και σκόρπισε Χρυσόν και Λίβανο και Σμύρνα, και πίσω αγαθά έργα. Έχεις πόδια, τρέξε στην Εκκλησία του Χριστού. Έχεις καρδιά, έχεις μυαλό, έχεις τα πάντα. Δηλαδή όλον τούτο να μαρτυρήσεις και ακόμα εάν παραστεί ανάγκη να ανοίξεις τις φλέβες σου και να μεταγγίσεις το αίμα σου και να ποτίσεις το δέντρο της θρησκείας με το αίμα σου όπως ο Χριστός. Έτσι έλεγε ο Κοσμάς ο Αιτωλός: Χριστέ, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, αξίωσε με και εμένα τον αμαρτωλό να χύσω το αίμα μου για σένα. Μάρτυρες δια του λόγου, μάρτυρες δια του παραδείγματος, δια των έργων μας. Μάρτυρες δια του αίματός μας, εάν παρουσιάσετε ανάγκη. Έτσι είμαστε, λέει ο Χριστός. Και δεν είναι ένας και δεν είναι δύο. Εκατομμύρια
μέχρι τη στιγμή αυτή σε εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Αν μπορείς να μετρήσεις την άμμο της θαλάσσης και τα άρθρα του ουρανού, μπορείς να μετρήσεις τα πλήθη των μαρτύρων. Και μόνο οι μάρτυρες της Μικράς Ασίας. Δεν ομιλώ ούτω πώς για να μεροληπτήσω, αλλά είναι γεγονός αναμφισβήτητων ιστορικών ότι η Μικρά Ασία, ο Πόντος και ολόκληρωση το Λίκνον, η κούνια του χριστιανισμού και πάσα χαλάδρα και πάσα παιδιάς και πάσα φάραγξ και πάνω όλος είναι ποτισμένα με εκατομμύρια μαρτύρων μέσα στην Αγία αυτήν γη. Μάρτυρες παντού, όχι μόνο στην Μικρά Ασία κατεξοχήν, αλλά και εις πάνω μέρος των Βαλκανίων είναι σκορπισμένα ή τα κόκαλα των Αγίων και των Μαρτύρων. Και πότισαν το αίμα των διατών. Αλλά στην κορυφή του καταλόγου, πρώτος, ο σαστήρ πρώτου μεγέθους, ποτίζων και θερμένων και ζωγονών, την πλάση ολόκληρων, είναι ο Άγιος Στέφανος, τον οποίο σήμερα εορτάζουμε. Ο Άγιος Στέφανος, να διηγηθούμε των βίων του, όχι αδελφοί. Τι ήτο, ήτο αρχιερεύς, πατριάρχης, όχι. Μικρόν το αξίωμα, δεν έχει αξία το αξίωμα. Μπορείς να είσαι στρατιώτης και να κάνεις έργων μεγαλύτερων από τον στρατηγό. Και μπορεί να είσαι νεοκόρος και να πράξεις έργων μεγαλύτερων του Πατριάρχου. Και μπορεί να είσαι ένας απλούς εργάτης και να πράξεις έργα μεγαλύτερα από τους μεγαλύτερους κεφαλούχους. Ουχή λοιπόν τα αξιώματα, αλλά τα έργα είναι εκείνα τα οποία τιμούν και αξιολογούν τον άνθρωπο. Και η θέση του διακόνου ή των διάκονων. Είσαι από τον 7 διακόνων της πρώτης εκκλησίας. Διάκονος υπηρετών, όχι μόνο εντός του θυσιαστηρίου και βοηθών του ιερείς, αλλά διάκονος και στα έργα της φιλανθρωπίας. Ήταν μια εποχή που το αγαπάτε αλλήλους δεν ήταν ένας καινός λόγος, ένας λόγος ρητορικός, αλλά ήταν μια πραγματικότητα και μια πεπτουσία της ζωής. Το αγαπάτε αλλήλους ευασίλευε. Η ελληνική συνέδεε όλους τους χριστιανούς. Έκλαιγε ένας, δεν γελούσε ο άλλος, αλλά χίλια χέρια ήταν έτοιμο να σπονίζουν τα δάκρυα των πονεμένων. Πονοφανά, χείρες, πονεμένοι έβρισκον προστασία στην εκκλησία. Κοινός δε ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη για το φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας, ήταν ο αρχιδιάκονος Στέφανος. Αλλά δεν αρκεί το μόνο εις των υλικών επισητισμών του λαού, αλλά ακόμα ήταν και κήρυξ διαπρίσεως των αληθιών του Θεού και κήρυτε συνεχώς των Χριστών. Και απεστόμενε τους εχθρούς του Χριστού. Και αυτή η πρόοδος η οποία σημειώθηκε του κηρύγματος του Στεφάνου ή του εκείνη η οποία ίναψε την κυτρίνη λαμπάδα του φθόνου μέσα στις καρδίες των εχθρών του Χριστού, των γραμματέων και των φαρισαίων. Και τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν και τον κατηγόρησαν ψευδός όπως τον Χριστόν ότι βλαστημεί τον Θεό. Και απελογήθη ενώπιον του συνεδρίου, ενώπιον του δικαστηρίου των παρανόμων, ο Στέφανος, με γλώσσαν παρησίας και θάρρους, ατρομήτου. Είναι αξιοθαύμαστος η ομιλία αυτή. Την ακούσατε προλίγου εις τον Απόστολο που ανέγνωσε ο κύριος καθηγητής, αλλά δεν πρόκειται να αναπτύξω ολόκληρο το περιεχόμενο της θαυμασίας αυτής της ομιλίας. Εν μόνο τονίζω ότι ενώπιον των δικαστών του, ο Άγιος Στέφανος εξέθεσε συντόμως την ιστορία του δαϊκού λαού. Ιστορία η οποία είναι γεμάτο θαύματα. Ιστορία η οποία είναι γεμάτο αποκληρώσεις της θείας προνοίας και αγάπης. Και είπε, υπέδειξε εις τους Ιουδαίους ότι έστελε στο έθρον σε αυτό μεγάλα πνεύματα δυνατούς διδασκάλους προφήτας. Αλλά η συμπεριφορά του δαϊκού λαού, όπως λέγει και η παραβολή που ακούσατε του Ευαγγελίου, ήταν τελείως αγνώμων. Ότι δεν ήκουσαν τους προφήτας. Και όχι μόνο δεν ήκουσαν τους προφήτας, αλλά και κατεδίωξαν αυτούς και κατά ποικίλους τρόπους ευασάνισαν. Και φάνη λαός σκυρός. Και όταν προχωρούσε ο έλεγχος, της ομιλίας του και έφτασε στο σημείο και τους είπε σκυροτράχη. Α, πλέον δεν κρατήθησαν. Διότι τίποτε άλλο δεν στενοχωρεί τον άνθρωπο όσο τον έλεγχον. Και τολμήσετε εσείς οικογενειάρχε να κάνετε μες στο σπίτι των έλεγχων, θα πάρετε διαζύγιο. Ο άνθρωπος κολακεύεται. Ο άνθρωπος αρέσκεται της κολακίας. Ο έλεγχος είναι νερόν καθήκον, το οποίο βέβαια πρέπει να εξασκείται. Αλλά το καθήκον αυτόν του ελέγχου και είναι δυστυχής η χώρα όπου δεν υπάρχουν άνδρες για να ελέγξουν τα λατώματα τα σκακίας, όχι μόνο των μικρών αλλά των μεγάλων. Λοιπόν, έλεγχον εξίσησε ο Άγιος Στέφανος και τους είπε ενώπιον τους
Σκληροτράχυλους. Τι θα πει σκληροτράχυλος? Είστε σκληροτράχυλοι. Σκληροτράχυλος θα πει, είναι μια εικόνα παρμένη από τη ζωή της υπαίθρου. Όσοι είμαστε από χωριά ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχουν βόδια που με ευκολία τα συλλαμβάνει ο Γιώργος και τα βάνει στο ζευγάρι και κάνει αλέτρι. Αλλά υπάρχουν και βόδια σκυρά, βόδια τα οποία κοπιάζει ο ζευγολάτης να τα οδηγήσει στο ζυγόν. Έχουν σκυρά, είναι ατίθασα, ζωερά και ατίθασα. Όπως λοιπόν το βόδι, το ατίθασο, είναι δύσκολο να ζευθεί και σπάει πολλές φορές το αλέτρι και επιτίθεται εναντίον του Γιώργου και προσπαθεί να τον φωνεύσει, κατά παρόμοιον τρόπο και εσείς λέει Ιουδαίοι είστε σκληροτράχυλοι, βάναυσοι, εχθροί, ενάντια προς το θέλημα του Θεού. Και κατόπιν του ελέγχου τούτου, το ήταν ότι οι Ιουδαίοι εφρίαξαν, ελίσαξαν από κακίαν, έτρεξαν τους οδόντας, άρπαξαν λιθάρια, κήρυξαν να λιθοβολούν τον Στέφανον. Και ενώ ο Στέφανος ύψωνε τους οφθαλμούς των ουρανών και είδε οπτασίαν ουρανίαν και πάνω από τα άστρα δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια, είδε πάνω από τα άστρα όραμα θείων των Ιησούν των Ναζαρέων να τον θαρρύνει, κατόπι κάτω από τα λιθάρια που μικρή και μεγάλη έριπτον εναντίον του, παρέδωσε την Αγία του ψυχήν στον πλάστην, ο μιμητής κατά πάντα του Κυρίου μόνος του Χριστού, που έβαψε το δέντρο της θρησίας μας, της πίστεώς μας με το τίμιον του αίμα. Αγαπητοί μου, σταματώ. Θέλω να προσέξω μόνο τη λέξη. Σκληροτράχη. Έτσι ονόμασε τους Ιουδαίους. Κατά δίκαιον λόγων ο Άγιος Στέφανος και επλήρωσε με τη ζωή του τον έλεγχον αυτών, τον δίκαιον έλεγχον. Σκληροτράχηλοι υπήρξαν Ιουδαίοι και σκληροτράχηλοι ακόμη μέχρι σήμερα υπήρχε ο Δαϊκός λαός, ο οποίος παραμένει μακράν του χριστιανισμού. Αλλά νομίζω πρέπει να ρωτήσουμε κι εμείς, μήπως ο έλεγχος αυτός που έκανε ο πρωτομάρτης Στέφανος αρμόζει και εις εμάς, αρμόζει και εις εμάς το ελληνικό έθρος, μήπως κι εμείς είμαστε σκληροτράχηλοι, μήπως κι εμείς είμαστε ενάντια με το θέλημα του Θεού, μήπως πάμε κόντρα με το Θεό. Ένα θέμα. Ότι όποιος πάει κόντρα με το Θεό θα γίνει στάχτη. Και έθνη μεγάλα και ισχυρά μαρτυρεί ιστορία τα οποία ύψωσαν τον άστημά τους και έριψαν λίθους εναντίον της πίστεώς μας και αυτά τα έθνη κονιορτοποιήθησαν. Φοβερόν το εμπεσύνη ισχυράς Θεούς όντως. Και πρέπει και εμείς ως έθνος ιστορικών, ένα έθνος το οποίο έρχεται ως προς την δόξαν εκ των πρώτων έθνων της ανθρωπότητος με τίτλους μεγάλους. Ως μεγαλομάρτυρος και πρωτομάρτυρος των ελευθεριών του κόσμου, δεν είναι ψέμα, ούτε είναι σοβινισμός, ούτε εκδήλωση εγωιστικού. Αλλά κι αν εμείς σιωπήσουμε και ηλίθια ακόμα των ωραίων μας, θα μαρτυρήσουν και φωνάξουν και οι πέτρες Αλβανίας και πάνω ο Μωρόβας θα φωνάξει ότι το έθνος αυτό υπήρξε πρωτοπόρων, ιδεολόγων, το οποίο ποταμούσε μάτων, έχησε δια να ζει το δέντρο της ελευθερίας ανθρωπότητος. Μήπως λοιπόν και εμείς εναντίον των έθνων με ένδοξο παρελθόν, με ήρωας και μάρτυρας, τους οποίους δεν έχει καμία φιλή του να δείξει, μήπως λέγω και εμείς εξεφυλίστημε και αρμόζει και σε εμάς ο έλεγχος του Αγίου Στεφάνου σκληροτράχυλη και απρίτην σωσή έως πότε αντιπίπτει το πνεύμα του Αγίου. Μήπως λέγω υπερβολή? Όχι. Άλλοτε, στα Άγια μας μέρη, περνούσε ιεροκήρυκας. Μες στα 5 χρόνια, 10 χρόνια, ένα λόγο έλεγε και 100 έκαναν οι χριστιανοί. Και ήταν υπάκουε και νομοταγείς εις το θέλημα του Θεού. Τώρα, όχι ένας λόγος, 100 λόγια, 1000 λόγια, 1.000.000 λόγια να λεις, ποιος ανοίγει τα αυτιά του. Λες και ο διάβολος έφραξε τα αυτιά με βουλοκαίρι. Δυναμιακούν τα αυτιά τους ανοιχτά. Τα έχουν την ακούσουν τι λέει το ραδιόφωνο της Μόσχας, τι λέει το ραδιόφωνο του Λονδίνου, τι λέει το ραδιόφωνο της Βουλγαρίας ή άλλο χώρας ή της Αμερικής, ομιλώ έξω από κόμματα και ιδεολογίες, και όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου είναι ψεύδος και απάτη και εκμετάλλευσης. Φρικτό πράγμα, φρικτό. Ουδέποτε άλλο ακούσα τόσα ψεύδι όσα ακούς. Κι όμως το αυτάκι σας το έχετε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, να ακούσετε τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος και τα δέχεστε ως θέσφατα. Και ενώ λοιπόν τα αυτιά είναι ανοιχτά για να ακούσουν τον Κοπριάν και τον Βόρβορον. Του κόσμου όλου, τα αυτιά μας όμως είναι κλειστά για να ακούσουν τη φωνή του Αγίου Πνεύματος, απερίτμητη τη σωσή. Δεν έχουμε αυτιά. Αυτιά για τον διάβολο, αυτιά για τον Θεό δεν έχουμε. Ποιο παιδί ακούει τη μάνα, ποια θυγατέρα ακούει τον πατέρα,
Πού είναι σήμερα η ποταγή και η πειθαρχία και η τάξη και η αρμονία στον κόσμο? Λοιπόν, πρώτα ένας λόγος έλεγαν και κατώ έκαναν οι άνθρωποι. Τώρα δεν ακούνε. Τους λες να εκκλησιάζεστε, δεν εκκλησιάζονται. Τους λες να νηστεύουν Τετάρτη Παρασκευή που είναι ιερά συνήθεια και ευεργέτημα του κόσμου και σωτηρία από πάση πλευράς και λιτότης και εγκράτεια. Δεν νηστεύουν. Τους λες να ανοίγουν τα πορτοφόλια τους με ελαιούν και να δίνουν στους φτωχούς, να δίνουν στα σχολεία μας, να δίνουν στην εκκλησία μας, να δίνουν στην πατρίδα μας, να δίνουν όπου η ανάγκη, και σφίγγουν τα πορτοφόλια και ούτε νερό στον άγγελό τους δεν δίνουν. Κατά τις Αγίες αυτές ημέρες. Όλα για τον διάβολο, τίποτα για τον Θεό. Λοιπόν, κλείνουν. Τους λες να κοινωνούν τον αχράντο μυστηρίων και μένουν ακοινώνητοι. Τους λες να εξευλογηθούν τον ασπρομάνι γέροντα και δεν πάει να εξευλογηθεί. Τους λες να ζουν αγρομονικά. Τους λες ότι όχι διαζύγιον. Όχι διαζύγιον. Διότι το διαζύγιον είναι καταστροφή. Είναι σεισμός. Είναι τορπίλα. Δεν υπάρχει ξύλο. Κι άλλοτε μένουν στον τόπο μας, στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και στη Μακεδονία. Δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια. 100 χρόνια περνούσανε στα Άγια Μέρη. Διαζύγιο δεν υπήρχε. Διαζύγιο δεν υπήρχε. Κι όμως που καταντήσαμε, λες διαζύγιο και κάτω στην Αθήνα, λυσσασμένα σκυλιά, χειρότερα από τους Ιουδαίους. Είναι έτοιμοι να αρπάσουν λίθους, να ειδοβολήσουν τον επίσκοπο Βλωρίνης. Μόνο και μόνον, διότι τους λέγω ότι δεν σας επιτρέπεται, επειδή είστε μεγάλοι και υψηλοί και υπουργοί και ναύροι και στρατηγοί, να διαλύσετε την οικογένεια. Δεν θα σας αφήσουμε να διαλύσετε την οικογένεια. Είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε υπέρ της πιστός μας και υπέρ της οικογένειας μας. Όχι λοιπόν, ούτω πως σήμερα σκληροτράχυλοι. Δεν ακούμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε την φωνή του Θεού. Και σας κάνω μία σταματώ, 2 λεπτά, 1 λεπτό και θέλω να σας μεταφέρω την ημέρα του Αγίου Στεφάνου. Φανταστείτε αδέρφια μου, όχι εγώ, ο ταπεινός επίσκοπος Φλωρίνης, ο οποίος είμαι και όπως και εσείς ένας άνθρωπος κοινός, μπορεί να έχω το μεγαλείο των Αποστόλων και το μεγαλείο των Μεγάλων Βασιλείων και των Πατέρων. Όχι εγώ, αλλά φανταστείτε ότι την Άγια αυτή ημέρα, ο Θεέ μου να ζωντάνευε το θαύμα, ο Θεέ μου να ζωντάνευε το θαύμα. Εκείνη η εικόνα του Αγίου Στεφάνου να ζωντανέψει, δεν είναι κανένα δύσκολο. Και να ζωντανέψει ο Άγιος Στέφανος και να προχωρήσει και να προχωρήσει και να προχωρήσει και να σταθεί στην πλατεία της Τρομαϊδο. Και όχι πλέον με γλώσσα Αυγουστίνου, μικρά και ασήμαντον, αλλά με γλώσσα του Αγίου Πνεύματος να ελέγξει τα αμαρτήματα της πόλεως. Να ελέγξει τα αμαρτήματα των μικρών, να ελέγξει τα αμαρτήματα των μεγάλων, να ελέγξει τα αμαρτήματα των γραμμάτων, των σοφών, των επιστημόνων, να ελέγξει τα αμαρτήματα των εργατών, τα αμαρτήματα των εργοστασιαρχών, τα αμαρτήματα όλων. Εγώ σας λέγω ότι δεν θα τέλει να προλάβει να τελειώσει. Κύριε χέρια, θα πιάσετε το λιμπολίου Ιησούν. Να είστε βέβαιοι περί αυτού. Εάν και πάλι παρουσιαστεί ο Στέφανος μέσα εδώ στην πόλη και κηρύξει με την γλώσσα την ομήν, την γλώσσα της αληθείας, το τέλος του θα είναι μαρτυρικό. Και πας ο οποίος μαρτυρεί σήμερα στον αιώνα αυτόν του ψεύδου και απάτης, θα έχει το τέλος του Αγίου Στεφάνου. Ταύτα αγαπητοί, αν και ταύτα λαλό, ελπίζω εις τον Θεό. Η καρδιά μας, χριστιανοί μου, είναι σκυρά η καρδιά μας. Λιθάρινη η καρδιά μας. Δεν συγκινείται πλέον. Μου έλεγε κάποιος δημοσιογράφος ότι ευρέθη στη Σιβηρία. Πέρα Σιβηρία. Μακράν δεν ξέρω πώς ευρέθη. Και πήγε σε ένα χωριό της Σιβηρίας. Άθεον καθεστώς. Απλώνει και εκεί τη σκιά του. Κι όμως όταν έγινε Θεία Λειτουργία, τι είδε? Όταν ο παπάς έβγαινε έξω. Δεν είναι ψέμα. Αυτοί οι 40-50 εκεί που ήσαν μες στην εκκλησιά και νέοι και παιδιά όσοι ήσαν, όταν περνούσαν τα Άγια, γονατίσανε όλοι και έκλεγαν. Θεέ μου, τη σκυρά καρδιά είναι αυτή που έχω. Χριστέ μας, πάρε την καρδιά αυτή τη σκυρά που είναι βόρειος πόλος. Και δώσε μας καρδιά, μια καρδιά των προγόνων μας, μια καρδιά των ηρώων, μια καρδιά των μαρτύρων. Να σε αισθανόμεθα, να σε αγαπούμε και να είμαστε έτοιμοι για τα ιδανικά της φυλής, για την ιεράν οικογένεια, για την πατρίδα, για την πίστη και το αίμα να θυσιάσουμε. Η μητέ κατά πάντα του Αγίου Στεφάνου, του οποίου η ευχή και η ευλογία ασκεπάζει ολόκληρο